Θέλω λίγο να δούμε, σας παρακαλώ πολύ, μια φωτογραφία. Ναι. Τα τελευταία 24 ώρα ναι. κυκλοφορεί στο Κηφισό ένα μίνκ. Έλα μου. Ναι, ναι. Εδώ βλέπουμε την ανάρτηση του Μάρκου Χουζούρη. Είναι φωτογράφος, ο οποίος ναι. αποθανάτησε το μίνκ που βρίσκεται στον Κηφισό. Πού το αποθανάτησε αυτό? Που κάπου στον Κηφισό κι εσύ. Ναι, ρε παιδιά, πού το μίνκ? Τώρα θα το δούμε, ρε παιδί μου. Θέλουμε να σου κάνουμε έκπληξη. Α, εντάξει. Εμφανίστηκε μίνκ στον Κηφισό, τι εννοεί? Κάποιος προφανώς το κυκλοφορούσε. Όχι, κάτω μωρέ κι εσύ. Κάποιος το άφησε ελεύθερο προφανώς. Το μίνκ. Θα το είχε για κατοικίδιο, γιατί εδώ δεν ζούνε. Μάλιστα, ωραία. Εντάξει, αυτή είναι η ανάρτηση που έκανε ο Μάρκος ο Χουζούρης. Ναι, ναι, ναι. Θα μας δείξει μετά η Γεωργία το. Α, κάτσε να τη δω, την έχω εγώ. Θα τη διαβάσω. Θα τη διαβάσουμε, να δούμε τι γράφει ο Μάρκος. Γιατί έχει ενδιαφέρον. Να το! Παιδιά, αυτό είναι το Κηφισό. Ναι. Αλήθεια τώρα λέτε. Ναι, όσο εσύ το καμαρώνεις, θα σου πω εγώ τι λέει ο Μάρκος Χουζούρης, ότι στον Κηφισό λέει το ποτάμι της Αθήνας, εκτός από σκουπίδια και μπάζα, χρειάζεται λέει πλέον καταρρύνουν λίγο και διάφορα κατοικίδια. Όπως στην περίπτωσή μας λέει το αμερικανικό Μίνκ. Ναι. Αυτό εδώ το συμπαθέστατο, αξιαγάπητο ζωάκι, που δεν έχει καμία σχέση φυσικά με την ελληνική φύση, αλλά ναι. κάποιος το είχε για κατοικίδιο. Και προφανώς το άφησε εκεί. Και το βρήκε ο Μάρκος, το απαθανάτησε και μας το ανέβασε στο Facebook. Και τώρα εξηγούνται πολλά πράγματα. Τι δηλαδή? Τώρα εξηγούνται πολλά πράγματα. Όλοι τρέχουν να δουν το Μίνκ στον Κηφισό, γι' αυτό έχετε την κίνηση. Γι' αυτό είναι τα χαμό. Ψάχνουμε τόσο καιρό γιατί έχει καθημερινό ποτηλιάρισμα και συσσωρεύονται χιλιάδες αυτοκίνητα, δεκάδες χιλιάδες. Οπότε και το Μίνκ πηγαίνουν. Έκανες τώρα ρεπορτάζ, τσακ, μπαμ, τα βρήκες όλα. Μα τι να βρω, εσύ, Χρυσά, είναι δυνατό. Δεν θέλω όμως να δω κανένα να το πειράξει, γιατί θα γίνω τρελή. Δεν θέλω. Ελπίζω δηλαδή, γιατί έχεις δίκιο τώρα με τις αγριότητες αυτές. Δεν θέλουμε να δούμε τέτοια.